Άρχιε Θεός, ήταν αμαρτία αυτός, ας πούμε, να πάει σαν το σκύρο στα μπέλη που λέμε. Αμαρτία, άνθρωπος οικογενειάρχης, με ξεπαιδιά. Μνήμες από τη στιγερή δολοφονία του 76χρονου Στέλιου Τσαπάκη, που σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2012, ξύπνησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Καβρού από Κορώνου, στο ακούσμα της είδησης ότι ο φερόμενος ως δράστης έπεσε τελικά στα χέρια της αστυνομίας 10 ολόκληρα χρόνια μετά από την αποτρόπαια πράξη του. Ο 66χρονος ημέρα Χανιώτης, που είχε ταυτοποιηθεί ένα χρόνο μετά τη δολοφονία, είχε διαφύγει στη Βουλγαρία όπου και κρυβόταν. Τελευταία όμως είχε επιστρέψει στη χώρα, όπου το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας άνδρες της ασφάλειας Δυτικής Αττικής τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή των Άνω Ιωσίων. Συγκλώνησε την περιοχή, γιατί το να γίνει ένα έγκλημα στον τόπο σου πάντα σε συγκλονίζει. Ξέραμε πως αυτός από τον εαυτό, ξέραμε ότι κάπου φευγωδήκαν, αλλά πώς τα ξέρω εγώ, η αστυνομία τα ξέρει αυτά. Η δικαιοσύνη τώρα θα αποφασίσει από εκεί και πέρα. Τα αίτια δεν τα ξέρουμε. Όποιος κάνει εγκλήματα πρέπει να τιμωρείται. Μέλη της οικογένειας του άτυχου κτηνοτρόφου, που όλα αυτά τα χρόνια περίμεναν καρτερικά την ώρα της σύλληψης του φερόμενου ως δράστη, που έκοψε το νήμα της ζωής του δικού τους ανθρώπου, κάνουν λόγο για δικαίωση, ευχαριστώντας την ελληνική αστυνομία που έστω και μετά από μία δεκαετία έδωσε τέλος στο μαρτύριο που βιώνουν. Σαν κεραυνός ενεθρία είχε πέσει στις 31 Ιανουαρίου 2012 η είδηση της δολοφονίας του 76χρονου κτηνοτρόφου Στέλιου Τσαπάκη. Ο άτυχος κτηνοτρόφος, που διατηρούσε κρεοπωλείο στον Καβρό, τη μοιραία εκείνη ημέρα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού του, όταν ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε τον έκανε να αποχωρήσει. Λίγες ώρες αργότερα, μέλη της οικογένειάς του άρχισαν να τον αναζητούν πηγαίνοντας στο ποιμνιοστάσιό τους. Αρχικά εντόπισαν το αυτοκίνητό του, ενώ αφού έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα του μικρού δωματίου που υπάρχει μέσα στο Μαντρί, βρήκαν τον 76χρονο μέσα σε μία λίμνη αίματος. Έφερε 5 χτυπήματα στην κεφαλή οθανών από κάποιο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι μεταλλικό ή ξύλινο. Και ότι τελικά η απόσταση βολής ήταν εξ απολύτου επαφής, μία βολίδα στην κοιλιακή χώρα, γιατί αθανάτου είναι ολιγεμική καταπληξία λόγω τραυματικής ρήξης αόρτης. Τον εγνώριζα, ήταν σύντεχνος και κουμπάρος, ήταν εδώ πολύ κοντά, είχε ένα στάβλο, καλός, ωραίος, ντρέτος, ναι. Δεν ξέρω τώρα τις διαφορές, εγώ δεν μπορώ να σε πω. Πριν 10 χρόνια και πήγα και εκεί την ώρα, ήμουν εκεί και τον είδα, τον σκοτώσαν. Συγχωριανοί του 76χρονου κτηνοτρόφου, μιλώντας στην Κρήτη TV, περιγράφουν το θύμα ως ένα καλοσυνάτο και εργατικό άνθρωπο που με κόπο μεγάλωσε τα παιδιά του, χωρίς ποτέ να δώσει κανένα δικαίωμα στο χωριό. Ήσυχος άνθρωπος και καλός άνθρωπος. Τους ελένε τη δουλειά του, την επιχείρησή του. Ναι. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης. Πολύ καλός. Και μου επανάθρεψε τα παιδιά του, τα τακτοποίησαν όλα. Για όνομα του Θεού. Ο 66χρονος Χανιώτης, που συνελήφθη δύναμη εντάλματος, διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και για ληστεία, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών. Τα επόμενα 24 ώρα προγραμματίζεται η μεταγωγή του στην Κρήτη, προκειμένου να οδηγηθεί στις ανακριτικές αρχές των Χανίων.